Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι όταν δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν, δεν μπορούν να εκφράσουν τον λόγο τους στον πολιτικό, την κάνουν. Δυστυχώς, ο εμπορικός σύλλογος, ο οποίος υποτίθεται ότι εκπροσωπεί ένα μεγάλο κομμάτι της παριανής κοινωνίας, είναι από αυτούς. Τα είδατε για άλλη μια φορά, μόλις διαφώνησε, την έκανε και δεν απάντησε ούτε καν, δεν είχατε καν την ευγένεια να απαντήσει στον Αρβούζη. Λοιπόν, ίσως έκανα λάθος, Μανώλη, επειδή μιλάει στο τηλέφωνο. Ίσως έκανα λάθος. Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά, Δήμαρχε. Λοιπόν, εμείς είμαστε από αυτούς που βγάλαμε μια ανακοίνωση που καυτηριάσαμε τη στάση της τουριστικής επιτροπής για το θέμα των κινητοποιήσεων. Και το κάναμε όχι γιατί θέλαμε να έρθω σε κόντρα με τους ξενοδόχους οι οποίοι εκφράζονται κύρια μέσα στην τουριστική επιτροπή, αλλά γιατί θέλαμε να κριτικάρουμε τη στάση του Δήμου που με τον εκπρόσωπό του, τη συγκεκριμένα τη Μαρία, ομοφώνησε σε μια απόφαση η οποία είναι σαν ο Δήμος Πάρου να μην υποστηρίζει τα συμφέροντα των πολιτών, να μην στηρίζει το συντριπτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, να μην δέχεται το νέο αποτέλεσμα της τεράστιας συγκέντρωσης που έγινε στο λιμάνι και να στηρίζει μία άποψη που εκφράζει ένα τμήμα της βαριανής κοινωνίας. Αν αυτό δεν είναι υποστήριξη συντεχνιακών συμφερόντων, τι είναι? Η δυσφήμιση του νησιού δεν γίνεται από τους πολίτες που διαδηλώνουν, από τους πολίτες που κινητοποιούνται, από τους πολίτες που διεκδικούν τα δίκαια τους. Η δυσφήμιση γίνεται από την ανυπαρξία δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτή είναι η βασική αιτία της δυσφήμισης του νησιού και όχι όταν 2.000-3.000 άνθρωποι συμμετέχουν, φωνάζουν, διαδηλώνουν. Δεν υπάρχει χειρότερη ξενοδόχους, άρα ελεύθερα και ωραία λέει να κινητοποιηθούμε. Να σοβαρευτούμε λιγάκι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της Ελλάδας. Και παρόλα αυτά, βγαίνει καλή τον κόσμο στον δρόμο. Και ερχόμαστε εμείς εδώ να ζητήσουμε να χαμηλώσουμε τους τόνους για να μην χαλάσουμε το τουριστικό προϊόν. Τα προηγούμενα χρόνια που λόγω κρίσης υπάρχει η μείωση του τουρισμού, η συρρήγνωση της τουριστικής περιόδου έχει γίνει επειδή οι Παριανοί κάνουν κινητοποίησεις ή από άλλους λόγους. Μήπως προσπαθούμε να φορτώσουμε στο συντονιστικό και στους πολίτες που διαδηλώνουν ευθύνες αλωνών. Προτάσεις, μια και γι' αυτό έχουμε έρθει σήμερα. Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων δεν σημαίνει ούτε περιβραχιόνια, ούτε αποχή από τις εκλογές, ούτε, το οποίο είναι ένα, πώς το λένε, σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν καταλαβαίνω, αποχή από τις εκλογές, γιατί μόνο από τις ευρωεκλογές? Άλλες εκλογές δεν υπάρχουν ταυτόχρονα? Δεν υπάρχουν περιφερειακές? Δεν υπάρχουν οι δημοτικές? Και μην μου πείτε ότι πρέπει να βγάλουμε ντε και σόνι δήμαρχο, ας ορίσει το πρωτοδικείο στο κάτω της γραφής. Διαδικαστική θα είναι η παρουσία του. Λέω, εγώ σκέψεις κάνω. Η βασική εμένα πρόταση είναι να υλοποιήσουμε το τελευταίο σκέλος του δημοψηφίσματος.
το νεκρώνουμε το νησί, όχι φυσικά να νεκρώσουμε το νησί, να νεκρώσουμε αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες που όταν νεκρώσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες θα πονέσουν. Αν φτάσουμε να μιλάμε για αποχή από εκλογές, μέσα να το συζητήσουμε και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Στο σύνολο φυσικά. Ο Πιζάς ο Παστίου. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης για το θέμα της επίσκεψης του διοικητή, του νέου διοικητή του νοσοκομείου του Σύρου. Το οποίο ήταν ένα θέμα το οποίο το κοσμολογείο του νοσοκομείου του Σύρου δεν είχε διοικητή για εδώ και δύο χρόνια περίπου. Ένα μεγάλο διάστημα πάντως, που μπορεί και να σκόνσει τουλάχιστον πάντως. Θέλω να καταθέσω ότι τελικά οι διοικητές του νοσοκομείου Σύρου έχουν ζήτημα με τα κέντρα υγείας. Και ειδικά με την Πάρο, θα έλεγα ότι αυτό που παρουσιάζουν είναι αντίθετο προς τους σκοπούς που πρέπει να εκτελέσουν. Θυμάμαι δήλωση του προπροηγούμενου κ. Ευθυβουλίδη, του διοικητή νοσοκομείου Σύρου, έχω το εφημερίδα, που τότε που είχε γίνει προσπάθεια για το νέο νοσοκομείο, είχε βγει και είχε πει η Πάρο δεν χρειάζεται νοσοκομείο, πρέπει να υπάρχει το αναβαθμισμένο το νοσοκομείο της Ερμούπολης και τα κέντρα υγείας να πληρωθούν κλπ. Δηλαδή είχε πάρει αρνητική θέση τότε απέναντι και μιλάμε οι διοικητές, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι διορισμένοι. Για μένα είναι κομματικές θέσεις. Είναι άτομα τα οποία αναλαμβάνουν να περάσουν την πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Απέναντι λοιπόν και στον Αβραμόπουλο, τον Υπουργό Υγείας που είχε έρθει και είχε πει στην Πάρο, είχε κάνει την ολόκληρη την καμπάνια να φτιάξει νοσοκομείο, είχε βγει και είχε πει δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Ένα. Έχουμε δεύτερο, τον κύριο Τσιργή, τον προηγούμενο, που όταν έστειλε εγώ επιστολή πριν δύο χρόνια στον Υπουργό Υγείας με τα ζητήματα που είχε απειλήσει, αν θυμάστε, ο κύριο Τσιργή, κάποιου αγροτικού ιατρού στην Πάρο που είχαν στείλει έγγραφο στον εισαγγελέα, είχαν πει ότι δεν βγαίνουν οι βάρδε κτλ. Εγώ έστειλα έγγραφο κατευθείαν στον Υπουργό, δεν πήγα αυτό, γιατί ο Υπουργό νομίζω είχε την ευθύνη, και του είπα είναι απαράδεκτο αυτή η ενέργεια κτλ. Εκ μέρου του διοικητή. Μου απάντησε απαξιωτικά δεύτερη φορά. Και είπε ότι δεν κοινοποίησα το έγγραφο. Τώρα αυτή τη φορά του στέλνω έγγραφο του νέου διοικητή πριν από εβδομάδα, όπω γνωρίζετε, για τα εμβόλια. Είναι γνωστό το θέμα, έχει γνωστοποιηθεί, έχει γραφτεί. Κατεβαίνει στην Πάρο, ούτε απάντηση, του έχω στείλει email, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν, άρα ένα το κρατάμε νομίζω αυτό, σαν γνωστό, πρέπει να φύγει μια απάντηση, ένα έγγραφο προ τον διοικητή. Άλλη φορά περισσότερο σεβασμό στου φορεί, η κυρία Χανιώτη. Αναφέρθηκε ο κύριος Ισηγόνης, εγώ με τη θέση του κύριου Ισηγόνη. Αν απέχουμε σε κάτι, απέχουμε απ' όλα. Διότι διαφορετικά θα κατηγορηθώ ότι παίζω το παιχνίδι της κυβέρνησης. Ότι πιθανόν βάλω το ΣΥΡΙΖΑ να είναι μπροστά και να μην είναι ή δεν ξέρω τι κουκουέ και να. Όχι. Αν είναι απέχουμε, απέχουμε. Θα απέχουμε σε όλα, να το συζητήσουμε. Εγώ νομίζω ότι καλή άποψη, αν θέλετε, η αποχή. Δηλαδή, βλέπετε, δεν μας καταφέρνει να ακούνε τίποτα. Βέβαια, αποχές έχουν γίνει και σε άλλα μέρη, τότε με καποδίστρια, έτσι θυμάστε ήδη. Απήκανε, του γράφει, δεν κάνει τίποτα πιθανό. Αλλά σίγουρα θα ακουστούμε. Αν είναι για όλου, για όλα, ναι. Είμαι σίγουρο. Και θα είμαι σίγουρο. Δεν του λέω απλά του ζητάω, είμαι σίγουρο. Επίση, ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Όπω είπε ο κ. Γεωργιάδη, πρέπει να φύγει στην κυβέρνηση, στα κόμματα, αν δεν έχει φύγει κτλ. Με κάθε τρόπο και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση, από του τοπικού βουλευτέ, να κάνουν κάτι αντίστοιχο που έγινε στη Ρόδο. Στη Ρόδο, διαβάσατε πριν. 5 μέρες, 7 μέρες, πριν 20 μέρες για να απολύσει 57 εργαζομένους στη ΔΕΙΑΡ και κάτσανε όλοι με πρωτοβουλία, νομίζω είναι του κ. Γάκη, νομίζω είναι αυτός, είναι ο κ. Γάκη είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κάτσανε μαζί τα νόματα που ήταν πρόχειρα. Είναι ο κ. Κόνσολας που είναι στην Δημοκρατία, είναι ο κ. Πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ, κυρία Τρίτη που είναι ανεξάρτητη, κάτσανε όλοι, φτιάξανε ένα νομοθετικό πλαίσιο, μια διάταξη και τη φέρανε για να παραπροσληφθούν αυτοί. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς αντίστοιχα. Ζητάμε από τους μισότερους βουλευτές να κάτσουν να συνεργαστούν και να φτιάξουν ένα διάταγμα το οποίο θα δίνει λύση. Θα δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Με τους ιατρούς, την έλλειψη των γιατρών. Και αυτό που λένε πάρα πολλοί είναι το εξής. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά από τη μία οι καθηγητές και από την άλλη οι γιατροί. Όταν είσαι εκπαιδευτικός ή καθηγητής, θα δηλώσει και κλάδες και θα πας οπουδήποτε. Και αν δεν πας για δύο χρόνια. Δεν ξαναπέμπει στο σύστημα. Ή φεύγεις, δεν προσλαμβάνεις, να ξαδώσεις ο ΑΣΕΠ. Οι γιατροί γιατί έχουν αυτή την ευκαιρία. Να επιλέγουν να πάνε μόνο στην Αθήνα και αν δεν πάει η Αθήνα, πάνε κάπου αλλού κτλ.
Γιατί ο ελληνικός λαός σπουδάζει, ας πούμε, 5 χρόνια και άλλα 5 μετά το, την δέκατη τους, και άλλα 5 να κάνουν την πόσα, να πάρουν το ειδικό τάτους και να πάνε στη Γερμανία. Πώς, 5.000 κάθε χρόνο φεύγουν πάνε στη Γερμανία. Γιατί πληρώνει ο φορολογούμενος, αυτούς για να πάνε να αποδίδουν έξω. Αυτό είναι ένα θέμα, θα ήθελα να το δούμε λοιπόν. Ένα δεύτερο, ως παρόν δημοσίευμα και τη συνεργασία των βουλευτών και τι μπορεί να γίνει. Ας πούμε, ένα πλαίσιο να δώσει λύση. Κάτι από εσύ πέρυσι στη Βουλή, κάποιο από του δύο, ο κ. Καμένος, περίμενε από εμά μια πρόταση νομοθετική για να κατεβάσει κλπ. Νομίζω ότι δεν έγινε τίποτα στην κατεύθυνση. Ναι, νομίζω πρέπει να το δούμε και αυτό. Να αναφέρω επίση ενημερωτικά. Εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπολίου και παρατημάτων αυτού από την περιφέρεια, Νοτιού Αιγαίου. Αλλά και εγκρίθηκε. Σήμερα μίλησε με την κυρία Σιγάλα που είναι σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη. Λέει αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Και πιθανόν καλά θα γίνει για να μην υπάρχουν και τώρα λόγοι εκμετάλλευση κτλ. Αυτό είναι σωστό όσο το πότε θα γίνει. Όμως νομίζω και αυτό πρέπει να το δούμε σαν συντονιστικό τομέα του Δήμου που υπάρχει αλληλεγγύη κτλ. Διότι οι μέρες δεν φαίνεται να είναι καλύτερες. Όταν βλέπουμε καλύτερες ημέρες, η χώρα χρεοκοπεί, αφανίζονται επιχειρήσεις, οι άνθρωποι είναι ανασφάλιστοι. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό. Και αυτό ποιοι μπορούν να λάβουν από τώρα παράρτημα κοινωνικού παντοπολίου και στην Πάρο. Και στην Ανίπορο. Ναι, κοινωνικό παντοπολίου. Κοινωνικό παντοπολίου. Ναι, ταυτόχρονα με αυτό όμως κοινωνικό παντοπολίου, παράλληλα πάντα στο κοινωνικό φαρμακείο κτλ. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να πάει να γράφει το σε έναν γιατρό και να μην έχει να αγοράσει φάρμακο. Έτσι, παράλληλα και αυτό. Το νέο νομοσχέδιο. Δεν μπήκα ότι δεν έχω διαβάσει. Ξέρω μόνο αυτό που έχει γραφτεί με τίτλους ότι θα μπορεί ο Δήμος, η Δήμη του και η Αυτοδιοίκηση, να παρέχει σύντηση, στέγαση κτλ. Στην τουριστική επιτροπή, όπως θυμάστε, όσοι ήταν παρόντες, είπα να γίνει μια διερεύνηση με τους επαγγελματικούς φορείς, υπάρχουν πάρα πολλά διαμερίσματα στην Πάρο και δωμάτια κτλ. Να συμβάλλουν ένα εξάμεινο ο κάθε φορέας, να καλύπτει τα έξοδα για παιδεία του. Είχε γίνει πέρυσι. Ναι, επίσημα δεν νομίζω ότι είναι απρόκληση. Δηλαδή, ο Δήμος πάρει και να πει εμείς στον παιδίατρο, το μη παριανό, τον παιδίατρο, συγκεκριμένο ΠΕΟ. Δεν λέω για τον δάσκαλο, τον καθηγητή, δεν λέω για τον χειρούργο, λέω για τον παιδίατρο, που έχουμε το ζήτημα να κάνουμε αυτό. Όχι απλά πρόταση, να γίνει. Ένα τελευταίο να κλείσω είναι ότι όταν εγώ μεγάλωσα, κατά του 80 και τα λοιπά, είχα επισκεφθεί, θυμάμαι, για παιδιάτρο στον Αρκουλή και την Σταυρακάκη στο σπίτι του, στο ιατρείο που είχαν. Μετά μπήκαν στο εθνικό σύστημα, υγείας. Ξεκινήσανε ιδιωτικά. Μετά όμως είχαν τα κίνητρα και μπήκανε στο δημόσιο σύστημα. Τώρα, τώρα τη στιγμή έχεις δύο παριανούς παιδιάτρους οι οποίοι είναι απ' έξω. Ίσως πρέπει να γίνει μια έκκληση από το συντονιστικό, από τους φορείς της Πάρου, στη συνεργασία προς αυτούς που είναι παριανοί, που αγαπούν τον τόπο τους, να μπουν να ενταχθούν μέσα. Να ενταχθούν μέσα. Τι λες, στους συνταξιούχους ή... Όχι, στους ιδιώτες, στους νομοθετικά χειρίες. Εγώ λέω για τους ιδιώτες να μπουν στο δικό σύστημα. Να μπουν σαν επιβέβαιο. Λοιπόν, Μαρία Εξοδρό. Εγώ θέλω να πω γιατί βασικά για το θέμα τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα και κακώς το συζητάμε ουσιαστικά με το δημοψήφισμα. Αυτό που αποφάσισε ο κόσμος ήταν ότι θέλει να συνεχίσει και μάλιστα όπως επικρατώνησε, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, το γράφει το ψηφοδέλτιο. Το ψηφίσαν ο κόσμος και αυτό αποφασίσανε. Δεν νομίζω ότι έπρεπε καν να συζητάμε κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, για το αν θα θίξει τον τουρισμό ή όχι, νομίζω αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Χειρότερη δυσφήμιση από το να γίνει κάτι, από το να πάθει κάποιος κάτι και να αναγκαστεί να μεταφερθεί με ένα αγροτικό, να μεταφερθεί με ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο, να μην υπάρχει γιατρός, να αρρωστήσει ένα παιδί και να μην. Γιατί οι ιδιώτες δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψουν ένα έκτακτο περιστατικό. Πού θα τον βρει τον ιδιώτη, όταν θα τον ψάχνει 3 ώρα το βράδυ, ας πούμε, που θα πάθει κάτι το παιδί. Δεν υπάρχει μετά χειρότερη δυσφήμιση από αυτό το πράγμα. Και τότε. Ερχόμαστε σαν χώρα που, όπως είπαν και κάποιοι, αυτή τη στιγμή αυτό που αποδίδει σε αυτή τη χώρα οικονομικά είναι ο τουρισμός. Όταν εμείς λοιπόν δεν τον ενισχύουμε, όταν το κράτος δεν τον ενισχύει, τι έχουμε. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θίγεται και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το ερώτημα, δεν υπάρχει καν το δίλημα. Για μένα οι κινητοποιήσεις πρέπει να συνεχίσουν. Ίσως να πρέπει να πάμε και στην Αθήνα να εκδώσουμε το ψήφισμα κόσμος. Εγώ θεωρώ ότι ξανά κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση.
Και για το θέμα των εκλογών που υπόθηκε η πρόταση αυτή και των ευρωεκλογών, συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει αποχή. Για μένα η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε, αν γίνει κάτι τέτοιο, είτε στη μία είτε και στις δύο, είναι να ψηφιστεί άκυρο, να υπάρχει ένα έντυπο το οποίο να λέει τι θέλουμε, να μοιραστεί στον κόσμο νωρίτερα, έξω γιατί δεν θα μπορεί μέσα στα εκλογικά κέντρα, και ο κόσμος να ψηφίσει αυτό. Οπότε όταν θα βγαίνουν τα αποτελέσματα, θα φαίνεται στην καταμέτρηση τόσα άκυρα. Είναι πολύ πιο... Δεν θα μετρήσει, αλλά θα φανεί. Διάλογο, Μαρία. Ολοκλήρωσε την πρότασή σου. Συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα, για το αν θα προβληθεί και όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι αναγκαστικά πρέπει να προβληθεί. Και ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θίγεται ο τουρισμός με αυτόν τον τρόπο. Θα είναι πολύ χειρότερο ότι άλλο γίνει. Αυτό ήθελα να πω. Η Άννα, η Καλή. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας, γιατί για προσωπικούς λόγους λείπει εκτός πάρου. Ναι, ένας ξαδελφός του πέθανε και έφυγε εκτάκτος για να παρευρίσκεται στην κηδεία. Ο Δήμος Πάρου, παρόλο ότι υπόθηκε κάτι προηγουμένως, ήταν παρόν από την πρώτη στιγμή στις διεργασίες του συντονιστικού και σε όλες τις κινητοποιήσεις. Συμφωνεί και ο Δήμαρχος, από ό,τι μιλήσαμε, να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με τρόπο που θα πρέπει να αποφασίσει το συντονιστικό. Θέλω να πω ότι όλοι μαζί σαν συντονιστικό αποφασίσαμε να κάνουμε το δημοψήφισμα. Όλοι μαζί αποφασίσαμε τι θα λέει το δημοψήφισμα. Εμείς λοιπόν πρέπει τώρα εδώ να συζητήσουμε πώς θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα από αυτά που ζητάμε μέχρι τώρα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Η συνάντηση με τον Υπουργό που είχαμε πει ότι θα πάει μία ομάδα από το συντονιστικό, 5 άτομα. Σαν πρόταση. Σαν πρόταση. Αυτό πρέπει να δούμε, να πάμε να το απαντήσουμε και τέτα-τέτ με τον Υπουργό, σύμφωνα με την απάντηση που μας έστειλε ότι δεν την αποδεχόμαστε. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε άμεσα με τον παιδίατρο. Πρέπει να δούμε γιατί οι αγροτικοί φεύγουν. Ήδη ο Βαριάς μεταφέρθηκε στη Σίκινο. Η αγροτική της Νάουσας, γιατρός, ενώ είχαμε μιλήσει με τον Παναρίτη, είχε πει ότι θα είναι συνέχεια στη Νάουσα, έρχεται μόνο 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί και σε όλα τα άλλα χωριά το ίδιο συμβαίνει. Αυτά τα θέματα δηλαδή πρέπει, δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια και να πούμε τέλος, πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σαν στον αγωνιστικό τομέα αρκετά πράγματα. Πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα για το κέντρο υγείας. Αυτό περιμένει ο κόσμος και γι' αυτό κατέβηκε και στις διαμαρτυρίες, γιατί θέλει να δει κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις, κατά μένα, πρέπει να συνεχιστούν. Καλησπέρα σας. Να ξανασυστηθώ, λέγομαι Τάσος Κουκουλόπουλος και είμαι στο Προεδρείο των ΚΑΦ Εστιατόρων. Πρόεδρος. Στο νέο συσταθέν Δέλτα Σίγμα. Από όσο γνωρίζω και από τον κύριο Αποστολίδη, το σωματείο μας, ο Σύλλογος, συμμετείχε στο συντονιστικό ενεργά. Βγάλαμε και τα καλέσματά μας και με κινητοποίηση και του μέλη και ανθρώπων που είναι τώρα στο ΔΣ. Καταφέραμε μια πολύ καλή συμμετοχή στο θέμα της απεργίας όταν η Πάρος είχε ζητηθεί από τους συμπολίτες μας να νεκρώσει. Σεβόμενοι 5.500 συμπολίτες μας, και όπως γνωρίζουν όλοι και εμείς και οι εμποροί, κόντρα στην επιχειρηματικότητα την οποία καθημερινά, κόντρα στα συμφέροντά μας,
προσέξτε, τα οικονομικά. Συμμετείχαμε σεβόμενοι όλους τους υπολείπους. Εδώ συζητάμε ένα θέμα το οποίο είναι ιερό και είναι η υγεία. Εξίσου ιερό είναι και το δικαίωμα στην επιβίωση των επαγγελματιών. Κανείς δεν θέλει να βάλει αυτό το δίλημα. Τα παιδιά μας, η υγεία μας, η συντροφή μας ή οι επιχειρήσεις μας. Γιατί για όσους δεν το ξέρουν, φαντάζομαι ότι όλοι το ξέρετε σε αυτό το τραπέζι, οι επιχειρήσεις μας είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τις οικογένειές μας. Κανείς δεν θέλει να το σπάσει αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή και να βάλει διλήμματα. Επειδή είναι άνθρωπος που σκέφτομαι λίγο γρήγορα και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές συζητήσεις, να προχωρήσω και να μην μακρηγορήσω και να κάνω την πρότασή μου. Εάν κλείσουν στην Πάρο 500 μαγαζιά, χρεοκοπήσουν. 500 μαγαζιά, γιατί κάναμε μια απεργία διαρκείας 150 ημερών. Δεν πιστεύω ότι κανείς εδώ πιστεύει ότι την επόμενη μέρα ο Υπουργός Υγείας θα στείλει εδώ γυναικολόγο, εφίατρο ή οτιδήποτε άλλο λίγο το έργο. Ένα πράγμα καταλαβαίνουν και καταλαβαίνουμε. Ή τα μαγαζιά μας, ή τα μαγαζιά τους. Το μαγαζί τους λέγεται εφορία. Το μαγαζί τους λέγεται τράπεζα. Το μαγαζί τους λέγεται οίκα. Τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Οι καταστηματάρχες όμως σε μπλοκάρισμα της εφορίας διαρκείας. Ανοιχτή για όσο χρειαστεί. Ένα πράγμα τους πονάει. It's all about money. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα χρήματα. Δεν τα έχουνε, ψάχνουν να τα βρούνε. Ας μην τους τα δώσουμε. Τόσο απλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω μια ερώτηση διαφημιστική. Όταν λέτε μπλοκάρισμα της εφορίας, θα κλείσουν. Θα κλείσουν. Προσέξτε. Εγώ κάνω μια πρόταση, η οποία βέβαια θέλει πάρα πολύ νομικό ψάξιμο. Γιατί στις συναλλαγές της εφορίας, πολλοί εξημών των επιχειρηματιών μπορεί να έχουμε και προβλήματα. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει νομική κάλυψη, να το εξετάσουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να διεκπαιρεώσω τα φορολογικά μου, διότι η εφορία της πάρουν κλειστή. Αν μπορεί να υπάρξει νομική κάλυψη, εμείς οι ίδιοι θα